Αλλά ναι, λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε στο πρώτο μάτς του φετινού γουλού και ας ελπίσουμε να μην πάει άσχημα στα δύσκολα με τους καλούς. Εδώ η Γκουιχάρο, νάτι. Η Γκουιχάρο πάντως, πρώτη εντύπωση, μου έχει κάνει πολύ καλή. Αυτή δημιούργησε τη φάση. Ο Νεϊμάρ την έδωσε έτοιμη στον Χάλαντ και ο Χάλαντ την ολοκλήρωσε. Εδώ, να το σπάλει ο Χάλαντ. Πήγα να κάνω πάρουσουτ, πήρε πολλή ώρα. Εν τέλει, απλό τελείωμα και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. 1-0, η Πάτρι MVP, ξεκάθαρα. Εδώ ο Χάλαντ θα καταφέρει να πάρει κεφαλιά. Και θα καταφέρει να πάρει και θα το βάλει ο Χάλαντ. Πες μου την onside. Παιδιά, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Κάνε τον πανηγυρισμό γιατί θέλω να δω την μπάσα, αν μας αφήσει ο αντίπαλος. Την μπάσα στην παιδιά. Η Γκουιχάρο έβγαλε πασάρα. Άσε με. Είχα πατήσει να αλλάξει. Δεν άλλαξε. Εκεί με διάβασε. Γι' αυτό πριν σούταρα κλειστή γωνία, πίστευα θα κουνήσει τέρμα. Εδώ πέρα με διάβασε του κούνησα τέρμα και σούταρε στην κλειστή γωνία. Εδώ μας διάβασε. Όχι. Ρε εσύ. Τέτοιο delay. Δεν θυμάμαι. Όχι εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει το παιχνίδι τόσο πολύ delay. Ποτέ. Πώς περνάνε αυτές οι παιδιά. Δεν μπορούν να γίνουνε πάσες στο μισό μέτρο σε μένα. Δηλαδή πασάρω δίπλα σε παίχτες μου και αυτός μου έχει βγάλει δύο ή τρεις τέτοιες. Με τις λόμπες. Να τι! Τι! Παιδιά! Συγγνώμη λίγο. Μου έχει κάνει ο Πέντα hat-trick. Μία κεφαλιά που την έφαγε ο Άλισον μέσα από τα χέρια του. Και δύο ακραία τελειώματα για μια απλή χρυσή κάρτα. Και τώρα ο ξεκούραστος Γκούτι σε άδειο τέρμα. Σε άδειο τέρμα τώρα, έτσι. Το έχασε. Του τερματοφύλακά του που το έκανε το σούτο Γκούτι. Μην το χάσεις κι αυτό. Άντε, μπράβο. Ρε παιδιά, αφού πατάω πάσα. Μπι. Βγαίνουν μάδιο τέρμα και το χάνουν. Πάλι το ίδιο με την... Παιδιά, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Μου είχε κάνει ένα σωρό chipped passes και δεν μπορώ να τις κόψω με τίποτα. Του μπαστόνι του πήγε πάνω του η μπάλα και απλά την άφησε να περάσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν. Δεύτερο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι γίνονται όλα αυτά. Τώρα εδώ πρέπει να είμαστε κολόφαρδοι. Το μαντέψαμε, το μάντεψε. Επιτόπου. Εδώ την έστειλε πρώτο, φανταστώ γιατί έκασε κέντρο στο πρώτο. Εδώ χρειαζόμαστε την τύχη τώρα με το μέρος μας. Ευτυχώς. Μπράβο. Μπράβο.
Έλα να βγάλουμε αυτό. Την έστειλε στο κέντρο. Μην το χάσουμε. Κρίμα είναι. Ναι. Ναι. Πω παιδιά, ευτυχώς. Εδώ είναι onside. Τρέχα, μη σταματάς Νίκο Williams, μη σταματάς. Έλα, μπράβο. Μπράβο. Δεν κατάλαβα γιατί σταμάτησε ο Νίκο Williams. Ευτυχώς. Φύγε Χάλαντ. Φύγε Χάλαντ. Μπράβο Χάλαντ. Τουλάχιστον ξέρω ότι άμα φύγω μπροστά, ο Χάλαντ κατά πάσα πιθανότητα το βάλει. Επίσης πρέπει να φύγει ο Ρούμπεν Νέβες. Εκεί πρέπει να κουνήσε τέρμα. Γιατί κανονικά, το έκανα από συνήθεια αυτό, κανονικά το ball roll φέτος που το έχω δοκιμάσει γύρω από τον οδοφύλακα δεν δουλεύει. Θα την προλάβει. Μπα. Την πρόλαβε. Πω πω τι έβαλε ο Χάλαντ και δεν το πρασίνησα καν. Ωραίο κατέβασμα. Κακό τελείωμα. Ήμασταν τυχεροί, πήραμε το rebound. Δεν ξέρω άμα, δεν νομίζω να βγει ο αντίπαλος. Δεν την έκανα πολύ δυνατή. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Μπράβο ρε Κονατέ. Δεν ξέρω πως το έβαλε αυτό ο Κονατέ. Αλήθεια. Δεν ξέρω πως. Πήγαμε να την πληρώσουμε τώρα από βλακεία. 4-0. Έχουμε ξεκινήσει όσον αφορά το σκορ τέλεια. Κρίμα. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Χάλαντ. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Παιδιά, πολύ σημαντικό γκολ. Πολύ σημαντικό γκολ. Το έχουμε με το Χάλαντ. Έλα, Χάλαντ μόνος σου είσαι. Μπράβο. Φάουλ, φάουλ. Κανένα. Όχι. Πώς. Παίζει να μην του βγάλε ούτε καν κίτρινη. Εντάξει, τουλάχιστον το βάλαμε. Α, τώρα έχουμε και αριστεροπόδρο να κάνουμε τα corner από εδώ. Όχι. Παιδιά, αυτό ήταν τυχερό θα πω. 5-0. Εντάξει παιδιά, είναι καλή αρχή. Μην το φάω, μην το φάω, μην το φάω. Παιδιά, σας παρεξένεψε πριν. Και πανηγυρίζει κιόλας. Το γκολ που έβαλα με τον Κονατέ. Και τώρα έβαλε αυτό. Με γυρισμένη πλάτη. Σε κλειστή γωνία. Φουλ δυνατό σουτ. Ο Νταλότ. Έλα Νεϊμάρ. Μπράβο ρε Νεϊμάρ. Μπράβο ρε Νεϊμάρ. Όχι εκεί. Εγώ δεν μπορώ καλά καλά να κάνω πάσα στο μισό μέτρο. Πατάω πάσα με μισό bar power. Πάνω στον παίχτη μου. Τι έ... Πατάω πάσα με μισή μπάρα πάνω στον παίχτη μου. Τη στέλνει στο κέντρο. Ο Άλβαρες με 84 shooting. Ξουτάρει πάνω στον Άλισον και το τρώει. Μάλιστα. Και μου στέλνει την μπάλα εκεί πέρα που την έστειλε. Ναι, αφού δεν την έβαλε ο Νίκο Williams, του ρίξε ένα 100 κλωτσίδια, το έβαλε ο Νεϊμάρ. Μούμενο, εκεί που σας έλεγα για τον... Εκεί που σας έλεγα για τον Νίκο Williams ότι την έδωσε πάσα, τα κλώτσισε από πίσω. Εδώ το πέναλτι, πώς το έχασε ο Γιορέντε. Δεν ξέρω πώς μπήκε αυτό το γκολ, να ξέρετε ήταν full τυχαίο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκεί πέρα πάλι αυτό μου γίνεται κάθε φορά που κάνω τα cutbacks, που δίνω
pάσ σε αυτόν που έρχεται μέσα στην περιοχή. Εκεί πέρα έρχονταν ο Χάλαντ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έδωσε την μπάλα στο Χάλαντ που ήταν δίπλα και την έδωσε στον Νίκο Γουίλιαμς που ήταν φουλ έξω. Δεν έβαλα καν πολύ δύναμη. Ξανά. Α, θα φύγει τώρα. 6-1. Εντάξει, δεν είναι άσχημη αρχή. Απλά τσάμπα χάσαμε ένα παιχνίδι. Θα μπορούσαμε αν ήταν άμα ήταν 7-0 τώρα. Έλα Χάλαντ, έλα. Μπράβο ρε Χάλαντ, μπράβο. Έλα ρε εσύ, έλα. Δηλαδή η Μάρτον. Θα το χάσει πάλι. Δεν θα το χάσει πάλι. Μπράβο. Μπράβο. Είμαι σίγουρο ότι θα τον γκουγκλάρεις, θα το βρεις πολύ εύκολα. Αλλά εγώ δεν έπαιζα ποτέ σε... σε play. Μπράβο ρε εσύ, κούνησες τέρμα, μπράβο. Μπράβο, ευτυχώς παιδιά, κούνησε τέρμα. Έλα. Μπήκε. 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 Έλα. Τρία. Τρία. Εντάξει, καλά πάμε. Θα να κάνει skills που όντως σπάνε την ομάδα σου. Ωραία, τέσσερα και θα ελπίσουμε να βγει. Βγήκε. Και kick off glitch. Χάλαντ. Θα μπορέσει. Θα μπορέσει ο Χάλαντ. Θα μπορέσει. Νόμιζα να το χάσω. Δεν ξέρω πως δεν το έπιασε. Εξτήρια γενικά είναι. Όχι. Πάλι το ίδιο ρε παιδιά. Πάλι το ίδιο. Το X3. Έλα Χάλαντ. Μπράβο ρε Χάλαντ. Μπράβο. Έκανε πάση στον εαυτό της η Γκουιχάρο. Και έκανε το 2-0. Δηλαδή η Γκουιχάρο έκανε ασίστ στον εαυτό της. Δεν ξέρω αν το είδατε. Να μάθω λίγο καλύτερα να χειρίζομαι το πότε να σταματάω να πατάω το L2. Το sprint. Με μια φάση έβαλε γκολ. Ευτυχώς. Όχι. Έτσι από βλακίες. Από βλακίες. Όλο από βλακίες. Όλο από βλακίες. Πω ευτυχώς. Δεν τα μπορώ αυτά, αλήθεια, δεν τα μπορώ. Το AI του πήγε κατευθείαν. Βγες! Ρε παιδιά, έχω πατήσει τον Άλισον να βγει πόση ώρα. Έχω πατήσει πόση ώρα να βγει ο Άλισον. Αρχικά, δείτε εδώ τι γίνεται. Ο Νεϊμάρ, δεν ξέρω γιατί. Σκατάξει, δεν φταίει ο Νεϊμάρ εκεί πέρα. Κάνω πάσα και ο Γιέρο. Κοιτάξτε πότε έγινε πάσα. Εδώ έγινε πάσα. Και ο Γιέρο κάθεται στάσιμος εκεί πέρα. Και έχω πατήσει να βγει ο Άλισον εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω πατήσει να βγει ο Άλισον. Κοιτάξτε πόση ώρα κάνει να βγει. Κοιτάξτε πόση ώρα κάνει να βγει. Βγήκε εδώ. Εδώ ξεκίνησε να βγαίνει. Και είχα πατήσει να βγαίνει από εδώ. Α, τουλάχιστον έχει κανείς αλλά... Πώς γίνεται αυτό? Παιδιά, τι έγινε? Εδώ πήγα να κάνω κάτι ακραίο. Δεν έπιασε. Έπιασε τώρα όμως. Πώς! Πώς σιούταρε μέσα τον παίχτη μου! Προηγούμενο μάτς. Όχι! Όχι! Παιδιά, θέλω να κλάψω, αλήθεια. Θέλω να κλάψω, θέλω να κλάψω, αλήθεια. Θέλω, με αυτά που συμβαίνουν. Θα το χάσει.
Ευτυχώς κούνησε τέρμα. Ευτυχώς, αλήθεια. Ευτυχώς πήγε ψηλά. Ευτυχώς. Πήγε και αυτός χαμηλά. Και δεν ξέρω που πήγε. Ευτυχώς όμως δεν το έπιασε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ωραία. Τώρα κάθομαι κέντρο ή όχι. Δεν ξέρω που να πάω. Έπρεπε να κάτσω κέντρο. Είναι το σούτ ασφαλείας. Κέντρο. Το μάντεψε. Τι ήθελα και το στείλα κέντρο, ηλίθιος. Ευτυχώς. Ναι! 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 Και είμαστε 6 Οκτωβρίου. Όσον αφορά το finishing, ή αν όντως είναι τόσο κακό το finishing του. Ή αν το κάνει μόνο... σε μένα. Κάνω tackling, κύριε Κονατέ. Έλεγχα τον Κονατέ και είχα καπατήσει... Μην είσαι offside. Ευτυχώς. Είχα πατήσει tackling. Νάτος ο Χάλαντ. Νάτος ο Χάλαντ. Φανίστηκε ο Χάλαντ. Μηδέν. Μηδέν. Δεν ξέρω γιατί. Τέρμα. Το φάγαμε. Εδώ όμως ο Χάλαντ μπορεί να είναι άφαντος όλο το παιχνίδι. Όταν όμως μπορεί να σου βρίσκω χώρο να σουτάρει, άμα περάσει, λέμε τώρα, είναι πολύ πιθανό να μπει. Καλησπέρα. Το gameplay φέτος είναι καλύτερο. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Μόλις είπα το gameplay φέτος είναι καλύτερο. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Αλληλούια. Μπράβο. Εντάξει. Ήταν αρχή των καλών για το αντίπαλο, πραγματικά. Τι έγινε? Γιατί η οθόνη είναι μαύρη? Παιδιά, τρόμαξα. Νόμιζα με έκανα κανένα disconnect. Σάμπα. Παιδιά, είναι κανένα glitch με AI? Υπάρχουν αυτά φέτος? Γιατί βλέπω πολύ basic ομάδα. Όχι, προχώρησε. Παιδιά, α, όχι, είναι παίχτης κανονικός. Παιδιά, τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό? Παιδιά, τι έχει κάνει ο αντίπαλος? Παιδιά, τι είναι αυτό? Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Βιέστασε χακάρι. Τι είναι χακάρι? Τώρα εγώ τι να πω? Για πείτε μου λίγο τι να πω.
Α, ωραία. Ωραία. Πρώτα, στο τελευταίο παιχνίδι που είναι για νίκη, για rank 2, μας πετάει hack. Μετά μας πετάει ένα ακραίο αντίπαλο, mid class. Να παίζουμε με ίδιες εμφανίσεις. Κλασικά. Κλασικά. Εδώ κουνάω τέρμα και τα βάζει για πλάκα, ενώ ο δικός μου ο Χάλαντ τα χάνει μόνος του μπροστά. Match loss, 12-13. Βγήκαμε rank 3. Είχαμε μείνει 2 παιχνίδια, ήμασταν 12-1 που θα μπορούσαμε να πάμε rank 2. Είχαμε 2 match περιθώριο να κάνουμε μία νίκη. Στο ένα μας πέταξε με hacker, του βάλαμε goal, μας πέταξε ο hacker. Χάσαμε DNF και λέω ότι είναι hacker επειδή το παιχνίδι ήταν πολύ, όχι πολύ αργό. Οι παίχτες δεν τρέχανε, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και εν τόνο του βάλα γκολ με πέταξε με DNF. Μετά βγήκαμε με έναν πολύ καλό αντίπαλο που είχαμε ολόιδιες εμφανίσεις, kit class, και χάσει την ψυχραιμία μου. Χάσαμε. Δεν έχουμε άσχημα rewards, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλύτερα. 1.83x10 tradable, 1.87x2. Ένα base hero pack, 2 team of the week players pack με 3 παίχτες μέσα tradable, 82x20 και 80.000 coins. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που πιστεύω θα είναι τα χειρότερα pack. Ναι, κλασικά, δεν είναι walkout. CM, Δανία, Bundesliga, τίποτα. Ναι. Ωραία rewards. Ούτε το δεύτερο walkout. CM, Ισπανία, La Liga, Sociedad. Ποιος είναι? Ο Μερίνο έχει φύγει. Σέρχιο Γκόμεζ. Ναι. Ναι. 3 ογδοντάριδες. Τι να πω για τα rewards. Τέλος πάντων, πάμε 82x20. Έχει walkout, γυναίκα είναι, striker, Νορβηγία. Είναι η Χέγκερμπεργκ, είναι φόντερ. Ας είναι διπλό τουλάχιστον. Είναι διπλό, μαζί με τη Med. Οκ. Εντάξει, τουλάχιστον βγάλαμε 2 walkout. Αφού δεν βγάλαμε τίποτα usable, τουλάχιστον βγάλαμε φόντερ. Βάλαμε καμαβιγκά. Δεν πάει για τίποτα. Θα μπορούσε και αυτός να μπει στο κέντρο, άμα θέλω να πουλήσω De Jong. Αυτοί δεν νομίζω να πηγαίνουν τίποτα, απλά είναι καλή για φόντερ. Και εδώ walkout, άντρα βλέπω, goalkeeper, Αργεντινή, είναι ο Έμι Μαρτίνεζ. Τίποτα το ιδιαίτερο ξανά. Ας είναι διπλό, δεν είναι διπλό. 83x10 και βγάλαμε έναν Έμι Μαρτίνεζ. Α, Τσουαμενί. Κάτι θα βγάλουμε. Τον άλλη. Αυτός πάει τίποτα. Α, πάει ο τον άλλη. Κάτι καλό εδώ. Είναι σίγουρα διπλό walkout. Η γυναίκα βλέπω. Striker, Γαλλία, κατώτο. Δεν θα μπορούσε και να μας τρολάρει, γιατί είδα ότι είναι γυναίκα, ναι. Μαζί με παρέδες. Παρέδες μαζί με κατωτό. Και πάμε και στο Base Hero Pack, στο οποίο δεν θυμάμαι καν ποιοι παίχτες είναι μέσα. Αν μου βγάλει κανένα ζάρ θα είμαι full χαρούμενος. Με κάποιο left back θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Με κάποιον τουρέ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να δούμε. Ωραίο flare, walkout, left mid, Κορέα, είναι ο Park. Είναι ο Park. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι. 86. Είναι καλό πουλ. Δεν είναι καλό πουλ. Παιδιά, εγώ θα πω ότι τα rewards από το Weekend League ήταν fail. Θα πω. Αλλά ναι. Αυτά ήταν τα rewards.